μοναδική αλήθεια και αλάθαστο κριτήριο. Στον κόσμο μας κυκλοφορούν διάφορες ιδέες και διδασκαλίες, ανθρώπινα, διανοητικά κατασκευάσματα και σκέψεις. Συχνά τις διατυπώνουν άνθρωποι που διακρίνονται για την οξύμιά τους και την κριτική τους ικανότητα. Με τα διανοητικά τους χαρίσματα όντως συλλαμβάνουν ιδέες συναρπαστικές, που ίσως μέχρι την εποχή τους να μην είχαν επισημανθεί. Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που μεταγενέστεροι διανοητές ανατρέπουν αυτές τις σπουδαίες ιδέες και διαψεύδουν τους προγενέστερους. Και είναι φυσικό αυτό μέχρι ενός σημείου, διότι το ανθρώπινο διανοητικό κατασκεύασμα είναι πάντοτε ατελές και επιδέχεται αμφισβήτηση, συμπλήρωση, διόρθωση ή ακόμα και διάψευση. Υπάρχει όμως και η μοναδική αλήθεια που δεν ανατρέπεται ούτε και διαψεύδεται και ταυτόχρονα αποτελεί αλάθαστο κριτήριο για κάθε τι που εμφανίζεται στον κόσμο. Είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο δεν είναι επινόημα ανθρώπου, δεν περιέχει σκέψεις και διδασκαλίες ανθρώπινες, είναι θεϊκή διδασκαλία. Γι' αυτό και είναι η απόλυτη και μοναδική αλήθεια, ο απλανής οδηγός της ζωής των ανθρώπων. «Σας γνωστοποιώ, αδελφοί», γράφει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της περιοχής της Γαλατίας, «ότι το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα δεν αποτελεί ανθρώπινη επινόηση, διότι όχι μόνο οι υπόλοιποι Απόστολοι, αλλά και εγώ δεν το παρέλαβα, ούτε το διδάχθηκα από κάποιον άνθρωπο, αλλά το παρέλαβα με αποκάλυψη του Θεού, ο οποίος απευθείας μου φανέρωσε και μου αποκάλυψε τον Κύριο Ιησού Χριστό». Και οι άλλοι Απόστολοι που διδάχθηκαν το Ευαγγέλιο από τον ίδιο τον Χριστό μας και ο Απόστολος Παύλος που κρίθηκε αργότερα και το αποκάλυψε με θαυμαστό τρόπο ο Κύριος, το ίδιο Ευαγγέλιο, την αλήθεια του Θεού κήρυξαν, αλλά και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αυτά που τους φανέρωσε ο Θεός, δίδασκαν. Γι' αυτό και έλεγαν «Τα δε λέγει Κύριος». Όλα όσα περιέχει η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι αποκάλυψη Θεού. Δεν είναι επινόηση ανθρώπου. Είναι η αλήθεια που φωτίζει, αγιάζει και σώζει τον άνθρωπο. Είναι το φως των αληθινών. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Στο Χριστό υπάρχουν κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σωτηριώδους σοφίας και της γνώσεως. Και μόνον αυτός τους φανερώνει στους επιδεκτικούς και άξιους ανθρώπους. Από αυτό πηγάζει και παρέχεται στους ανθρώπους η αληθινή σοφία. Κύριος δίδωσε σοφία και από προσώπου αυτού γνώσης και σύνεσης. Ο Κύριος χαρίζει τη σοφία και από αυτόν πηγάζει η γνώση της αλήθειας και η σύνεση. Ας διδάσκουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Ας λένε και ας γράφουν με εντυπωσιακές εκφράσεις ό,τι αυτοί θεωρούν σπουδαίο για τα διάφορα θέματα της ζωής. Όλα αυτά έχουν μόνο σκεπτική αξία. Αύριο μπορεί να αποδειχθούν λαθασμένα. Μόνο όσα συμφωνούν με το Ευαγγέλιο που μας αποκάλυψε ο ανθρωπίστας Υιός και Λόγος του Θεού, ο ανυπέβλητος Θείος διδάσκαλος της αλήθειας, ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, θα μείνουν. Ό,τι είναι αντίθετο προς το Ευαγγέλιο, αργά ή γρήγορα θα σβήσει. Γι' αυτό και είναι μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, τις ευτυχισμένοι όσοι εξετάζουν με ενδιαφέρον και ευλάβεια τις μαρτυρίες του Κυρίου, τα θεία λόγια, για να τα μάθουν και να τα εφαρμόζουν στη ζωή τους. Αυτοί, εν όλη καρδία, εξητήσουν σε αυτόν, με όλη τους την καρδιά, θα αναζητήσουν να βρουν τον Κύριο και να τον γνωρίσουν. Δύο. Την αλήθεια του Ευαγγελίου τη γνωρίσαμε ασφαλώς και εμείς. Να ευχαριστούμε συνεχώς τον Κύριο γι' αυτό, για το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο Του που μας αποκάλυψε, αλλά και να το μελετάμε και να το γνωρίζουμε πλειέστερα, να το βιώνουμε καθημερινά ώστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού να ζούμε και με τον οδηγό αυτό να βαδίσουμε τον δρόμο της ζωής μας.